Κύριε Κιώση, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα στην παρέα του Λίμπερο. Χαίρομαι που είμαι κοντά σας στην πόλη μας, στη Θεσσαλονίκη, στην Ηλιόλουστη σήμερα, που γιορτάζει αυτή την περίοδο λόγω της Εθνής Έκθεσης. Και πραγματικά βλέπεις την πόλη και λες σε τι πόλη ζούμε, έτσι. Πραγματικά. Ακριβώς. Και λέμε επιτέλους κιόλας, γιατί μας έλειψαν. Ναι. Μας έλειψε αυτή η γιορτή, μας έλειψε αυτός ο κόσμος, η διάθεση, η θετική ενέργεια. Εμείς σαν Regency Casino Θεσσαλονίκη και σαν Hyatt Regency το ξενοδοχείο δηλώνουμε δυναμικό παρόν και φέτος στην έκθεση, οπότε το βλέπουμε από κοντά και αφουγκραζόμαστε αυτή την αλλαγή που όλοι θέλαμε να συμβεί, και αυτός ο κόσμος που έρχεται ελπίζουμε να παραμείνει για πάντα έτσι. Και το, ευχάριστο είναι κύριε Κιώση ότι είναι και νέος κόσμος, έτσι, δηλαδή είναι μια βάση δυναμικού η οποία ανανεώνεται συνεχώς. Είναι, ας το πούμε, καινούργιοι πελάτες, σας με επιτραπεί η έκφραση. Έχετε απόλυτο δίκιο. Αυτό είναι σαν να έγινε ένα restart που λέμε. Ναι. Και βλέπουμε πραγματικά νέα παιδιά που έρχονται και με διαφορά νεοτροπίες. Και γι' αυτό και εμείς προσπαθούμε να προσαρμοστούμε όπως όλοι μας στις νέες πραγματικότητες. Βέβαια, μας καλομάθατε στο Regency Casino και στο Βεργίνα Θέατρο με πολύ ωραίες εκδηλώσεις, συναυλίες, καλλιτέχνες, ηθοποιούς, τραγουδιστές. Τι μας ετοιμάζετε τώρα, τι να περιμένουμε, γιατί έρχεται και ένας χειμώνας ο οποίος είμαι βέβαιος ότι θα είναι γεμάτος με ωραίες εκπλήξεις. Έτσι ακριβώς. Από τη στιγμή που μας δόθηκε η δυνατότητα και κάνουμε αυτό το restart, γιατί είναι αλήθεια, 2 χρόνια ακόμα και μεγάλες επιχειρήσεις όπως το Regency Casino, το Hyatt Regency, να φανταστείτε, τα τελευταία 2 χρόνια υπολειτουργήσαν, δηλαδή μισό χρόνο λειτουργήσαν όπως όλοι μας. Παρ' όλα αυτά, εμείς τα 2 χρόνια αυτά δεν σταματήσαμε να επενδύουμε σαν εταιρεία. Γίναν καινούργιοι χώροι, προετοιμαστήκαμε για νέες καταστάσεις, ξοδεύτηκαν μέχρι και 3 εκατομμύρια ευρώ σε νέους χώρους στο Regency Casino και στο ξενοδοχείο. Οπότε ο κόσμος τώρα μπορεί να επιστρέψει με ασφάλεια. Είναι πραγματικά διασκέδαση, την ποιοτική διασκέδαση που εμείς μπορούμε να του προσφέρουμε. Και όσον αφορά το πρόγραμμα που λέτε και την διασκέδαση που επιστρέφει, ξεκινήσαμε στο Βεργίνα Θέατρο, που είναι και ο πόλος έλξης όλων μας των εκδηλώσεων, ας το πούμε. Ναι. Το προηγούμενο Παρασκευά Σάββατο με τον Στέφανο Κορκολή σε 2 sold out βραδιές. Χαμός έγινε από ό,τι έμαθα. Ναι, σωστό. Και τώρα συνεχίζουμε, κάνουμε κάτι εναλλακτικό αυτό το Παρασκευό Σάββατο που έχουμε μπροστά μας, με 2 πάρτι με τη μόδα της εποχής, το trap. Το οποίο δεν πρέπει να φοβίζει, γιατί βλέπετε, ακούτε διάφορα και τα λοιπά. Έχουμε ένα safe πρόγραμμα το οποίο περιμένουμε όλα τα παιδιά και νέα παιδιά. Στο Βεργίνα Θέατρο επιτρέπεται να έρθουν ακόμα και τα παιδιά, είναι εκτός καζίνο, δεν είναι μέσα στο καζίνο. Οπότε περιμένουμε για 2 πολύ δυνατά πάρτι που θα αλλάξουν λίγο την ατμόσφαιρα και μετά θα επανέλθουμε. Από το πάμε Παρασκευό Σάββατο, ξεκινάμε με ένα σαφώς λαϊκό πρόγραμμα με τον μαέστρο τον Χρήστο Νικολόπουλο, την Πίτσα Παπαδοπούλου. Δεν χάνεται. Στέλιο Διονυσίου. Οπότε εκεί πέρα αρχίζει η ροή του Βεργίνα Θέατρο και θα ανακοινώσουμε τα επόμενα μέχρι τις γιορτές, που υπάρχουν πολύ μεγάλες και ποιοτικές εκδηλώσεις. Και βέβαια, εμείς που είμαστε του ποιοτικού προγράμματος, αλλά είμαστε και τον ποιοτικό μενού, πρέπει να πούμε ότι και τα εστιατόρια είναι σε μεγάλη φόρμα. Και ο κήπος και το Λατεράς και όλα. Όντως, όπως σας είπα και πριν, έχουμε ανανεωθεί, καινούργια μενού, καινούργιες ιδέες. Η σεφ, ο κύριος Σαλτάνης, ο executive σεφ, έχει ετοιμάσει πάρα πολύ διαφορετικά πιάτα και ενδιαφέροντα για κάποιον να έρθει να μας επισκεφτεί, να νιώσει αυτή την ποιοτική, όχι διασκέδαση αυτή τη στιγμή, αλλά γευσηγνωσία. Οπότε και ο κήπος και το Λατεράς μέσα στο καζίνο, αλλά και το εστιατόριο Αμβροσία στο Hyatt Regency, ναι, είναι ιδιαίτερα για κάποιον από την πόλη μας να τα επισκεφτεί. Γιατί θα σας πω, ας πούμε, για το ξενοδοχείο, ότι κάποιος άκουγε Hyatt Regency, λέει, α, οκ, τι να πάω, δεν με αφορά, είναι τα δωμάτια, εγώ είμαι από την πόλη της Θεσσαλονίκης. Υπάρχουν 5-6 υψηλού επίπεδου υπηρεσίες που κάποιος πρέπει να γνωρίσει το Hyatt Regency για να δει τι χάνει αν δεν το έχει επισκεφτεί στην πόλη μας. Μιλάω για υπηρεσίες ευεξίας, χαλάρωσης, σπα, το γυμναστήριο που είναι μοναδικό. Μοναδικό, ναι. Πολύ το καλό. Το μοναδικό γυμναστήριο στην πόλη που λειτουργεί Κυριακές, το μοναδικό γυμναστήριο στην πόλη. Πολλά πράγματα δεν θέλω να επεκταθώ, γιατί, αλλά να έρθει να μας γνωρίσει κάποιος. Και κάποιες καινοτομίες όπως η Osteo Strong, που είναι
ενδυνάμωση των οστών, αλλά κάποιος πρέπει να τα γνωρίσει από κοντά για να καταλάβει τι λέω. Όσον αφορά την πισίνα, οι περισσότεροι τη γνωρίζουν. Τη γνωρίζουμε, ναι, βέβαια. Τη πόλη και τι μπορεί να προσφέρει, αλλά και το εστιατόριο Αμβροσία. Οπότε όλα αυτά, αν τα συνδυάσει με τη διασκέδαση του καζίνο, που πραγματικά εμείς μιλάμε για ένα πολυχώρο διασκέδαση, γιατί δεν είναι μόνο το παιχνίδι. Το παιχνίδι είναι, μπορεί να αφορά κάποιους, μπορεί κάποιος άλλος να μην τους αφορά, αλλά όλη η παρέα μπορεί να βρει πράγματα να κάνει στο καζίνο, είτε στα εστιατόρια είτε στα μπαρ. Το Ian's Bar, το ολοκένουργιο Ian's Bar που ετοιμάστηκε κατά την περίοδο της πανδημίας, είναι χώροι τους οποίους μπορεί κάποιος να περάσει πολύ ωραία. Και θα πρέπει εδώ να πω, κύριε Κιώση, ότι είναι και ένας χώρος που είναι κοντά μας, είναι δίπλα μας, έτσι. Είναι μέσα στην ακτίνα δράσης μας, να το πούμε έτσι, λίγο πιο έξω από το κέντρο. Παίρνεις το αυτοκίνητο και σε 10 λεπτά είσαι εκεί. Δεν χρειάζεται δηλαδή το να μετακινείσαι εκτός πόλης, εκτός νομού, εκτός οτιδήποτε. Είναι δίπλα μας και το καζίνο και το Hyatt Regency. Σωστά. Δύο τρόποι. Παίρνεις το αυτοκίνητό σου, πηγαίνεις σε ένα ασφαλές δωρεάν πάρκινγκ. Δεν χρειάζεται καθόλου να σκεφτείς όσον αφορά το πάρκινγκ και στο ξενοδοχείο και στο καζίνο. Όπως επίσης υπάρχει και δωρεάν μεταφορά με τα πούλμαν καθημερινά από όλες τις περιοχές της Θεσσαλονίκης. Και όχι μόνο, υπάρχουν και πούλμαν δωρεάν που συνδέουν Σέρες, Κοζάνη, Πτολεμαϊδα, Βέρεια, Κατερίνη, Λάρισα, Βόλο. Οπότε ο καθένας μπορεί να με σκεψεί και το κάνουνε. Και έχουμε πολλούς πελάτες έξω από τη Θεσσαλονίκη που επισκέφτονται και το καζίνο, αλλά και τις εκδηλώσεις μας που έχουμε στο Βεργίνα Θέατρο. Ναι. Στο αθλητικό κομμάτι, κύριε Κιώση, έχουμε συνηθίσει για πολλά χρόνια σειρά εκδηλώσεων με αφορμή μεγάλα αθλητικά γεγονότα. Κάλυψη αγώνων, κάποια events διαδραστικά, ας το πω έτσι. Τώρα που πια η σεζόν έχει ανοίξει και έχει ανοίξει υπό κάπα σίγμα, θεωρούμε ότι το κομμάτι της πανδημίας ως προς τα προβλήματα που δημιούργησε μένει σιγά σιγά πίσω. Τι να περιμένουμε στο αθλητικό κομμάτι? Ευχαριστώ και μου δένετε τέλεια πάσα, γιατί το ξέχασα. Το Βεργίνα Θέατρο και αυτό είναι πολυχώρος. Δηλαδή, όπως σας είπα πριν, αυτό το Παρασκευό θα φιλοξενήσει ένα πάρτι. Μετά θα γίνει λαϊκό πρόγραμμα, αλλά μην ξεχνάμε τα εκπληκτικά sport events που οι περισσότεροι έχετε περάσει από εκεί, τα οποία 450 άτομα εκεί μέσα δημιουργούν μια κερκίδα ανεπανάληπτη, με καπνούς, με ήχους, με συνθήματα, με μια οθόνη 36 τετραγωνικά high definition και ήχο και φώτα, τα οποία είναι σαν να είσαι πραγματικά στο γήπεδο. Και αυτά είναι που και αυτά τα ανανεώσαμε. Είναι το μέρος που πρέπει να είσαι αν δεν είσαι γήπεδο. Ακριβώς. Ναι. Μα ξεχνιέσαι. Δηλαδή πρέπει να δείτε τις καταστάσεις που ο κόσμος σηκώνεται πάνω, γιουχάρει αυτόν που βγαίνει το παίκτη ή χειροκροτάει, φωνάζει σαν να είναι μπροστά του, σαν να είναι στο γήπεδο. Δηλαδή νιώθει πραγματικά αυτή την ατμόσφαιρα. Δυστυχώς οι ομάδες της πόλης μας δεν τα κατάφεραν στην Ευρώπη και αυτό μας κόβει πολλές πιθανές εκδηλώσεις. Σωστά. Αλλά τα μεγάλα ντέρμπι και για τον Άρη και για τον ΠΑΟΚ και σιγά σιγά με τον Ηρακλή που τον περιμένουμε την επόμενη χρονιά να είναι και αυτός στην ΑΕθνική. Θα έχουμε αρκετά τέτοια sport events τα οποία θα ανακοινώνονται κατά την πορεία. Και πιθανώς και όσο θα προχωρούν και τα ευρωπαϊκά κύπελα στο πιο ενδιαφέρον κομμάτι τους, στα knockout παιχνίδια, ίσως να περιμένουμε κάτι. Σωστά, σωστά. Στο Champions League και στο Europa League. Συνήθως τους τελικούς κάνουμε τις εκδηλώσεις αυτές, αλλά και για το Mundial τώρα που περιμένουμε από τον Νοέμβριο, θα έχουμε μια γενική καμπάνια, δηλαδή θα ντυθεί και το καζίνο και θα παίζει στους ρυθμούς του παγκοσμίου κυπέλου και θα υπάρχουν τρομερές κληρώσεις, θα υπάρχουν να βρεις τον νικητή του παγκοσμίου κυπέλου, θα επιβραβεύσεις, δώρα, τα πάντα, τα οποία θα συνδυάζονται φυσικά και θα παρακολουθήσω τον αγώνα. Είναι μια πρόκληση για όλους το παγκόσμιο κυπέλο με την έννοια της ημερομηνίας διεξαγωγής, είναι κάτι καινούριο. Οπότε θα το δούμε να εξελίσσεται όλοι μαζί. Που παραδοσιακά είναι οι μέρες που επισκέφτεται κάποιος, ακόμα που δεν είναι πελάτης του καζίνου, παραδοσιακά επισκέφτεται το Δεκέμβριο, ας πούμε. Αλλά τώρα με το παγκόσμιο κύπελο είναι ένα ιδιαίτερο γεγονός που και για μας είναι πρωτοφανές, το οποίο θα το αντιμετωπίσουμε με πολύ χαρά για να έχουμε και άλλες ευκαιρίες για περισσότερα events. Φεύγοντας από το ειδικό και πηγαίνοντας έτσι στη μεγάλη εικόνα, μετά από δύο χρόνια πανδημίας, έχει αλλάξει ο τουρισμός, έχει αλλάξει η συμπεριφορά του τουρίστα, έχει αλλάξει και η στόχευση της τουριστικής επιχείρησης στη χώρα? Κοιτάξτε, έχουν αλλάξει αρκετά πράγματα. Αυτό είναι αλήθεια. Καταρχάς, όλοι σκεφτόμαστε, όπως και οι τουρίστες που ήρθαν, όπως και ο κόσμος και της Θεσσαλονίκης, σκέφτεται και την ασφάλειά του πλέον. Εμείς προσαρμοστήκαμε
δεν είναι θέμα μόνο κανόνων που εννοείται τους ακολουθήσαμε πιστά και στο 100%, είναι θέμα ότι το είδαμε και διαφορετικά. Δηλαδή μας άρεσε αυτές οι αποστάσεις που δημιουργήσαμε. Δεν τις πήραμε πίσω τώρα που έφυγαν τα μέτρα. Mm-hmm. Δηλαδή οι παίκτες που παίζουν μεταξύ τους, που είναι κοντινοί στα μηχανάκια, κρατήσαμε τις αποστάσεις γιατί μας άρεσε αυτό. Στο Βεργίνα Θέατρο, ενώ ήταν λίγο πιο πυκνό ουσιαστικά, ναι, που καθώς το κρατήσαμε και αυτό γιατί μας άρεσε. Είναι μια άλλη νοοτροπία που περνάει. Ένα τρόπο αναβάθμισε την υπηρεσία όλο. Έτσι ακριβώς, σε όλους μας. Και γι' αυτό μας έδωσε αυτή την πάσα. Και φάνηκε. Υπήρξε πολύ τουρισμός που ήρθε Ιούλιο και Αύγουστο και ήρθαν πραγματικά νέοι, όπως έλεγε και ο Κώστας, πελάτες, οι οποίοι όντως είχαν μια νοοτροπία να περάσουμε πιο ποιοτικά, να περάσουμε πιο. Δεν ήταν εκείνο, ας πούμε, σε εισαγωγικά το μπούγιο που λέμε. Το μπούγιο, ναι, το ξεπέτα. Του ότι δεν με ενδιαφέρει, περάστε μέσα. Όχι. Έχει αναβαθμιστεί και πραγματικά είμαστε περήφανοι. Και στο ξενοδοχείο κάποιος θα έρθει και θα νιώσει καλά. Θα κάνει αυτό που του αρέσει, είτε είναι φαγητό, είτε είναι το παιχνίδι σε μια ρουλέτα, είναι το παιχνίδι σε ένα μηχανάκι, είτε είναι να δει μια παράσταση και θα το νιώσει και θα το πραγματικά θα το γευθεί. Και αυτό, για να το συνδέσω λίγο και με κάποια άλλη τρόπο διασκέδασης, δεν είναι για να πω ότι κάπου αλλού δεν είναι ωραία, αλλά πρέπει να σκεφτόμαστε λίγο και σαν Έλληνες και κάποια πράγματα που περνάμε τις επιλογές μας. Όλοι γνωρίζουμε ότι υπάρχουν τα συνοριακά καζίνο στη μία ώρα απόσταση από τη Θεσσαλονίκη. Για μας μπορεί να είναι απλά ένας ανταγωνισμός, το οποίο θεμητό είναι σε όλες τις κατηγορίες υπηρεσιών ή προϊόντων, υπάρχει ανταγωνισμός. Δυστυχώς βέβαια από εκεί είναι αθέμητος ο ανταγωνισμός, γιατί δεν λειτουργούν με τις ίδιες συνθήκες, με τις ίδιες νόρμες, με τους κανόνες. Αυτό πρέπει να το γνωρίζει ο πελάτης. Όπως και εγώ σαν πελάτης πήγαινα και έχω επισκεφθεί, πρέπει να γνωρίζουμε ότι εκεί πέρα δεν λειτουργεί με αυτή την αξιοπιστία που λειτουργεί εδώ πέρα στην Ελλάδα ένα καζίνο αδειοδοτημένο, και η επίσκεψη εκεί πέρα μπορεί να σημαίνει κάποια πράγματα πιο φθηνά. Δεν θέλω να το πάω στο καζίνο, να πω πολύ απλά τη βενζίνη. Ο άλλος θα πει θα πάω να γεμίσω με τον τρίτο. Αυτό τι σημαίνει? Θα κλείσει ένας φίλος του που είναι από την πλευρά της Ελλάδος, ένα βενζινάδικο. Μπορεί να ακούγονται γραφικά αυτά που λέω, γιατί ο καθένας σκέφτεται την τσέπη του και είναι λογικό. Αλλά πρέπει λίγο να σκεφτόμαστε σε ποια χώρα ζούμε και ποια συμφέροντα εκπροσωπούν κάποια πράγματα. Έτσι. Κάποιοι εκεί πέρα αφισβήτησαν την ιστορία μας. Κάποιοι υπάρχουν τουρκικά συμφέροντα μέσα σε σκοπιανά καζίνο. Πρέπει λίγο να σκεφτούμε. Δηλαδή, αν είναι να κάνουμε 5 επισκέψεις, ας κάνουμε μόνο μία γιατί μας παρέσυρε ένας φίλος μας. Και αν είναι να κάνουμε 5 επισκέψεις, κάνουμε 2 ποιοτικές. Δηλαδή, το λέω και με αίσθημα ευθύνης, αλλά και με την ποιότητα. Γιατί να ανοίξουμε λίγο και το οπτικό μας πεδίο. Ναι, να το μην φαγητό, κοιτάζουμε μόνο το γιατί παιχνίδι αυτό καθ' αυτό. Μια ποιοτική ταβέρνα. Καμία ή σχέση. Αυτό που έχει καλό φαγητό και εκεί λέμε μην ξαναπάς. Το ίδιο είναι και εδώ. Ναι. Έτσι ακριβώς. Άρα, περιμένουμε με ανυπομονησία όλο το, ας το πούμε, μενού εκδηλώσεων το οποίο μας ετοιμάζεται και στο Βεργίνα Θέατρο και στο Regency Casino και στο Hyatt. Τώρα που έχει ακόμη ζέστη την πισίνα, νομίζω ότι μπορούμε να την τιμήσουμε. Βεβαίως. Και ο κήπος, το ρεστοράν, το καζίνο θα είναι ανοιχτό τουλάχιστον μέχρι τέλη Σεπτεμβρίου, ίσως και παραπάνω, κυριοεπιτρέποντος. Και η πισίνα μας είναι ανοιχτή όλη το Σεπτέμβριο στο Hyatt, με το Seana Bar. Είχαμε καταπληκτικά και βραδιές κινηματογράφου, ανοιχτού κινηματογράφου δίπλα στην πισίνα όλο τον Ιούλιο, Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο. Με τρομερή επιτυχία πήγανε αυτά τα events. Οπότε σαφώς ναι, όλα αυτά συνεχίζουν. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Και κάτι ακόμη βέβαια κλείνοντας. Ναι, κλείνοντας, καταρχάς θα ήθελα να ευχηθώ καλή επιτυχία και στο ραδιόφωνο σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το καινούριο πρόγραμμα. Καλό ταξίδι. Να είστε καλά. Και να έχετε κάθε επιτυχία, γιατί όλοι χρειαζόμαστε σωστές φωνές, σωστή ενημέρωση και στο αθλητικό κομμάτι, αλλά και σε όλους τους άλλους φορείς. Και κλείνοντας, θα ήθελα να πω και να καλέσω τον κόσμο της Θεσσαλονίκης να μας επισκεφθεί στη Διεθνή Έκθεση. Διεθνή Έκθεση. Στο περίπτερό μας, στη βόρεια πύλη της έκθεσης, είναι το πρώτο περίπτερο. Μια εντυπωσιακή παρουσία που φέτος η καινοτομία είναι ότι έχει και διάδραση πολύ. Οπότε θα έρθουν να δουν μια μικρογραφία χώρων καζίνο και ξενοδοχείου. Θα μπορούν ουσιαστικά να κάνουν μια περιήγηση και να νιώσουν τις εμπειρίες των υπηρεσιών που προσφέρουμε. Τους περιμένουμε όλους, έχει πολλά δώρα, έχει τροχό της τύχης που μπορούν να κερδίσουν διάφορα δώρα με όλες τις υπηρεσίες μας.
Πάρα πολύ ωραία. Θα επισκεφθούμε και το περίπτερο του Ρίτζεσι στη Διεθνή Έκθεση. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κιώση. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.